Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Λοιπόν, σήμερα ήρθαμε εδώ στο γήπεδο της Ερκάνης για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση της Δόξας Βίρωνα. Η Δόξα Βίρωνα, η οποία μετέχει στον τρίτο όμιλο της Α κατηγορίας και στις δύο πρώτες αγωνιστικές μετράει δύο νίκες σε εισάριθμους αγώνες. Μαζί μας για να συζητήσουμε για το νέο πρωτάθλημα και για την Δόξα Βίρωνα, τον προπονητή της ομάδας, τον Γιάννη Κουσάνα. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η καλύτερη δυνατή αρχή. Είστε νεοφώτιστοι στην Α κατηγορία και είστε αίτητοι. Και στο κύπελο προκριθήκατε και στις δύο πρώτες αγωνιστικές έχετε δύο νίκες. Ναι, ευχάριστο είναι αυτό που ξεκινήσαμε θετικά το πρωτάθλημα με δύο νίκες, όπως είπες, και μια πρόκριση στο κύπελο. Αλλά είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για στόχους, γιατί το δείγμα είναι πάρα πολύ μικρό. Οπότε, από τη μία, ευχάριστο που ξεκινήσαμε θετικά, από την άλλη, είναι νωρίς για συμπεράσματα ακόμη. Λοιπόν, με την Κυπούπολη, πρέπει να, από το σκορ μόνο, πρέπει να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι, ντέρμπι πραγματικά, έτσι. Έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, διαφήμιση ειδικά για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, με αναλλαγή στο σκορ, 7 γκολ, χαμένα απέναντι, ευκαιρίες εκατέρωθεν. Πολύ ωραίο παιχνίδι πράγματι. Εμείς είμαστε για χαρούμενοι επειδή το πήραμε κιόλας, αλλά γενικά σαν παιχνίδι ήταν πάρα πολύ ωραίο. Με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Νικόλα στο 90, έτσι Γιάννη. Στο 90, ναι. Γκολ και φύγαμε για τελικό που λένε. Ήταν τελευταία φάση και ήταν ωραία συναισθήματα που νιώσαμε στο τέλος. Λοιπόν, Γιάννη, είσαι στον πάγκο μιας ιστορικής ομάδας. Η Δόξα Βίρωνα είναι ένα ιστορικότατο σωματείο. Τι να περιμένουμε από την ομάδα στη συνέχεια του πρωταθλήματος? Ιστορική ομάδα. Πέρασε μια περιπέτεια τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια με την πτώση της στη β' κατηγορία. Έμεινε ο κορμός την περσινή χρονιά. Ο στόχος ο άμεσος ήταν να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια ομάδα καλή ανταγωνιστική για την Α κατηγορία. Να μπούμε γρήγορα στο πνεύμα της κατηγορίας, γιατί υπάρχει διαφορά από την Α με τη Β κατηγορία. Ξεκινήσαμε καλά, αυτό μας δίνει δύναμη για τη συνέχεια, να τα βλέπουμε τα πράγματα πιο θετικά και θα δείξει και η συνέχεια πού μπορούμε να φτάσουμε. Τι να περιμένουν οι φιλάθλοι? Η Δόξα Βίρωνα έχει πιστούς και ένθερμους φιλάθλους. Ο στόχος δηλαδή είναι μια όσο το δυνατόν υψηλότερη θέση στη βαθμολογία, Γιάννη. Αυτός ήταν ο στόχος που ξεκινήσαμε. Σίγουρα εδώ ο κόσμος είναι απαιτητικός, γιατί η ομάδα έχει μια δυναμική πάρα πολύ μεγάλη για τα δεδομένα της ΑΕΠΣΑ. Εμάς ο στόχος μας είναι να βγάζουμε καλή εικόνα προς τα έξω, να τα δίνουμε όλα στο γήπεδο και να είναι χαρούμενοι οι άνθρωποι και της δίκης και ο κόσμος που την περιστοιχίζει σε κάθε παιχνίδι. Η διοίκηση είναι κοντά σας, συνεργασία σου με τη διοίκηση? Μέχρι στιγμής βέβαια έχουμε 2 μήνες που είμαστε μαζί, πάρα πολύ ευχαριστημένος είμαστε, είναι νέα παιδιά, έχουν όραμα για την ομάδα, τους αρέσει, είναι φίλοι της ομάδας πάνω απ' όλα και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Ωραία, επόμενη αγωνιστική. Επόμενη αγωνιστική, ένα ντέρμπι παραδοσιακό με τον Αθηναϊκό, ένα παιχνίδι ξεχωριστό και για τους φιλάθλους μας και για την περιοχή εδώ που ζούμε. Θέλουμε να κερδίσουμε, θέλουμε να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας και αυτό θα επιδιώξουμε. Υπάρχουν προβλήματα ή είναι όλοι οι παίκτες στη διάθεσή σου? Σήμερα είναι η πρώτη προπόνηση μετά από το παιχνίδι. Θα δούμε τώρα στην προπόνηση που θα ξεκινήσουμε. Από το παιχνίδι που τελείωσε στην Κυπούπολη δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Εκτός κάνει και προκύψει κάτι στην πορεία. Ωραία. Γιάννη, είσαι αρκετά χρόνια στο χώρο. Θα ήθελα την άποψή σου για το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Το επίπεδο του πρωταθλήματος. Είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα γενικά τα τελευταία χρόνια? Κάθε χρόνο έτσι ξεκινάει, με στόχο ότι θα είναι ανταγωνιστικό. Φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, με την αποχή που υπήρχε και με τους 3 ομίλους. Για να είμαι ειλικρινής, θέλω να δω κάποια παιχνίδια ακόμα για να έχω πλήρη άποψη, γιατί είναι η πρώτη χρονιά με 3 ομίλους. Οπότε πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε στο πώς θα κυλήσει η χρονιά. Πάντως γενικά η καρέκλα του προπονητή είναι ηλεκτρική, Γιάννη. Άμα κρίνουμε τις 2 πρώτες αγωνιστικές πόσοι προπονητές έχουν φύγει, όχι μόνο ηλεκτρικοί, κάτι παραπάνω θα λέγανε. Ναι, έτσι είναι. Δεν ξέρω, είμαστε η εύκολη λύση. Περιμένουμε από την αρχή όλες οι ομάδες να πάνε όλες καλά. Δεν είναι εύκολο αυτό. Ίσως πρέπει να έχουμε λίγο περισσότερο υπομονή. Ωραία. Γιάννη, κλείνοντας, τι υπόσχεται ο Γιάννης ο Κουσάνας στους φιλάθλους της Δόξας Βίρωνα? Τι να περιμένουν στη συνέχεια του πρωταθλήματος από την ομάδα?
Δεν έχω να τους δώσω κάποιο, να δώσω κάποιο έτσι, να τους γεμίζω με πάρα πολύ μεγάλες φιλοδοξίες. Σεμνά και ταπεινά που λέμε, καλή εικόνα στο γήπεδο, μια ομάδα ανταγωνιστική και θα δείξω ο χρόνος αν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ωραία. Καλή συνέχεια, ανάλογη με την μέχρι τώρα και υγεία πάνω απ' όλα, να μην έχουμε διακοπή στο πρωτάθλημα, Γιάννη. Και αυτό είναι με αυτά που ακούμε, είναι το πιο σημαντικό, να υπάρχει υγεία, να μην ξανά έχουμε πάλι καμιά διακοπή. Και σας καλή χρονιά για τον αγώνα που κάνετε, που τρέχετε σε όλα τα γήπεδα και μας προβάλλετε και εμάς και τις ομάδες και μας δίνει και αυτό κουράγιο για τη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.